Χάρη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις την καρδιά μου, έχεις και το στομάχι μου όμως, αλήθεια. Είναι ενός τιμή. Τι έχεις κάνει. Ανοιχτή καλά, τα λατρεύω τα μανιτάρια. Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι. Αλλά θέλω. Έλα, έλα. Αν δεν δεις τα τυριά, δεν έχεις δει τίποτα. Ναι, ναι. Εκεί είναι όλη η μαγεία. Τα βλέπεις τα τυριά. Τα βλέπεις τι συμβαίνει εδώ με το χειμωνιάτικη πίτα. Τώρα που τελειώνει ο καιρός. Ωραία. Υπέροχη, υπέροχη, εξαιρετική. Σαν Κις Λορέν. Σαν Κις Λορέν είναι επειδή είναι ανοιχτή, αλλά είναι μια ανοιχτή μανιταρόπιτα, ένα σνακ. Μπορούμε να το κρατήσουμε και μέρες στο ψυγείο μας και είναι να το αναθερμάνουμε. Είναι πανεύκολη. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία και θα κρατήσουμε και τις αποστάσεις από ό,τι βλέπεις. Φτιάξτε την, παιδιά, είναι όνειρο. Με τη μάσκα μου. Ωραία. Τι να κάνω εγώ. Εσύ το μόνο που θα κάνεις είναι να φτιάξεις τα φύλλα. Ωραία. Μέσα στο. Τα να βάζω τσέρκι. Και λαδάκι ανάμεσα. Ναι, ναι, θες να πούμε κολλήσουμε. Πρώτα τα υλικά. Βεβαίως. Εγώ θα ξεκινήσω λίγο τη διαδικασία γιατί καίει το λάδι μας και ταυτόχρονα θα σας λέω. Έχει. Θα μαγειρέψω κιόλας, αλλά να φάω πρώτα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φύλλο κρούστας ή σφολιάτας, ανάλογα τι έχετε διάθεση. Θα χρειαστούμε 1 κιλό μανιτάρια αγκαρίκους, παύλα, σαμπινιόν. Θα τα βρείτε σε όλα τα μανάδικα και τα σούπερ μάρκετ. 2 τεμάχια ξερό κρεμμύδι, 2 τεμάχια πράσο, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος ζωική, 2 αυγά, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια πεκορίνο και τα δύο τυριά μας αυτά να είναι τριμμένα και 50 γραμμάρια blue cheese αν σας αρέσει. Θα κόψετε τα μανιτάρια όλα ίδια, θα κόψετε και το κρεμμύδι. Έχεις εγώ τι να κάνω μου πες. Να βάλεις τα φύλλα σε παρακαλώ πάρα πολύ στο ταψί. Ωραία και θα τα λαδώνω. Θα τα λαδώνεις ένα-ένα για να μην ασχολείσαι. Το λαδάκι που είναι δίπλα. Ναι, με τι. Α, βέβαια, εγώ είμαι εδώ. Θα σου δώσω ένα γαντάκι. Με τα χέρια δηλαδή, βεβαίως. Όχι με ένα πινελάκι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Θα όχι. Βγάλουμε τα δαχτυλίδια. Όχι, ναι, ναι. Οπότε μαγειρεύουμε τα μανιτάρια μας. Σε δυνατή φωτιά. Ωραία. Ό,τι μανιτάρια θέλουμε, αν δεν έχουμε αυτά που λες. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε ό,τι μανιτάρια θέλουμε, απλά αυτά μαγειρεύονται πιο ωραία, βγάζουν πιο ωραία τα ζουμιά τους. Μπορούμε να βάλουμε και πολλά είδη. Βέβαια, ποικιλίες μανιταριών. Ποικιλίες, το καλύτερο πράγμα.
Και το σκορδάκι, έτσι μην το ξεχνάς. Άντε καλέ, θα ξεχάσω από το σκόρδο, τι με κοροϊδό. Τώρα τι θα κάνουμε. Τι. Θα πάρουμε αυτό το μπολ εδώ και θα προσθέσουμε τα τυριά μας. Βλέπεις, δεν έχω ρίξει αλάτι μέχρι τώρα. Ναι. Οπότε προσθέτουμε όλα τα τυριά. Ναι, έχει πολύ τυρί, όντως. Ναι. Γιατί να ρίξει αλάτι. Δεν χρειάζεται. Θα βάλουμε την κρέμα μας. Και θα σπάσουμε και δύο αυγουλάκια. Έτσι, κατευθείαν στα τυριά, Μέσα στα τυριά θα τα ανακατέψουμε. Θα δώσουμε και όγκο στο φαγητό μας. Και να, δέσει και το μείγμα. Εσείς οι σεφ, μη σας πέσει τσόφλι. Μας πέφτει, μην νομίζεις. Εμένα πάντα. Συγγνώμη που θα έρθω το εδώ. Το κάνω πρώτα, το ανοίγω το αυγουλάκι σε μπολάκι καλό και μετά το βάζω. Καλό είναι αυτό, είναι καλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Να τσεκάρεις και άμα είναι χαλασμένο. Βέβαια. Οπότε ανακατεύουμε με ένα κουτάλι όλα τα πράγματα. Πώς πάει η γέμισή σου? Εξαιρετικά. Ωραία. Πω. Τώρα τι θέλουμε, ποιο είναι το tip να ξέρεις. Κοίτα. Να δει και η κάμερα εδώ, βγάζει ζουμιά. Ναι, φαγητό πολύ, μας. Πολύ. Λογικό. Νίκο, έλα να δεις. Έλα, Νίκο, να δεις. Βγάζει τι θέλουμε, ζουμιά. Όταν είναι έτοιμο το μείγμα μας, είναι πάνω. Έτοιμο σε ένα λεπτό, πρέπει να το σουρώσουμε. Να τα ζουμιά, στον πάτο είναι, πώς θα τα δεις. Να τα δει ο γερανός. Να τα δει ο γερανός. Α, ο γερανός, περίμενε. Να τα πάω από εκεί. Να τα βλέπετε. Εδώ. Πρέπει να πάρουμε ένα σουρωτήρι και να το σουρώσουμε. Να αφήσουμε το μείγμα μας λίγο. Α, δεν τα θέλουμε τα ζουμιά. Όχι, γιατί θα πανιάσουν το φύλλο. Δεν θα εξατμιστούν τώρα. Όχι. Αυτό θα ξαναμιστούν να το μαγειρέψουμε πάρα πολύ ώρα. Που σημαίνει θα μαραθούν πάρα πολύ, θα μαραθούν και άλλο στο φούρνο. Κατάλαβα. Και θα κολλήσουν. Τώρα εμείς δεν θα τα σουρώσουμε. Α, εσείς να τα σουρώσετε. Ο κόσμος στο σπίτι πρέπει να τα σουρώσει. Εμείς θα πάρουμε μια κουτάλα και θα τα βάλουμε. Βλέπεις τι μείγμα έχει γίνει. Πω, από Παναγία μου. Από τα τυριά. Οπότε τι κάνουμε. Μου δίνεις την πίτα εμένα. Και παίρνω εγώ μια κουτάλα. Βεβαίως. Παίρνω μια κουτάλα. Σβήνουμε τη φωτιά μας και παίρνω την κατσαρόλα και προσέχουμε αν δεν σουρώσουμε. Καλά, να μην πάρουμε αυτή, παιδιά. Τα ζημιά. Πω, τα κρεμμυδάκια με το μανιταράκι και το πράσο. Και το σκόρδο. Χριστέ μου. Α, εγώ δεν τα μυρίζω, δεν φοράω τη μάσκα. Καλά, εντάξει. Βγάλ' την, γιατί πώς θα φας. Παιδιά, εντάξει τώρα, τι έχω πάθει με τη μανιταρόπιτα, πρόβλημα. Σταματήστε με. Θα πάρω λίγο για το σπίτι, γιατί δεν έχω φάει κι εγώ. Δεν υπάρχει αυτό. Τη γεμίζετε όλη την πίτα. Οπόπο. Και τι κάνουμε εδώ τώρα, Σύση. Δεν ξέρω. Παίρνουμε το μείγμα και ερχόμαστε από πάνω και ρίχνουμε περιμετρικά. Α, έτσι, μέσα στην κατσαρόλα. Ναι. Νόμιζα μέσα στην κατσαρόλα θα το ρίξεις. Όχι, σαν μπεσαμέλ το βάζεις. Α, μπράβο. Καλά, είναι φανταστικό, Το ρίχνουμε μέσα. Υπάρχει. Και παίρνουμε το αγαπητό, το ψαλίδι, Σύση μου. Και παίρνουμε το αγαπητό θυμάρι. Για όλους πιστεύω και για μένα. Και για μας, ναι, πολύ ωραίο το θυμάρι. Πολύ ωραίο. Και πασπαλίζουμε από πάνω. Και κάνει και αυτή την κρούστα. Τώρα εδώ δεν θα τη δείτε, Νίκο, γιατί την έφαγα. Εκεί. Εδώ την κάνει. Να, κοίτα, κοίτα. Όχι, όχι, και πάνω, και πάνω. Βέβαια. Που έχουν λιώσει τα τυριά πάνω, πάνω στην πίτα. Και τώρα τι κάνουμε. Τώρα ρίχνουμε λίγο πιπεράκι. Βάλε και πιπεράκι. Χωρίς πιπεράκι δεν πάμε πουθενά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν θα μπορούσαμε έτσι όπως είναι να το σκεπάσουμε αντί να κόψουμε. Μπορούμε να το σκεπάσουμε μάλλον ένα φύλλο. Άμα θέλουμε. Ναι, να το χαράξουμε κιόλας, να φτιάξουμε κάτι ωραίο σαν εικόνα. Αλλά αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι πιο όμορφο. Είναι, είναι. Απλά ρωτάω άμα θέλει κάποιος. Ναι, βέβαια. Μπορεί να βάλει άλλο ένα φύλλο από πάνω και να το φτιάξει, να το χαράξει. Οπότε αυτό είναι. Πόση ώρα το βάζουμε στο φούρνο, στους πόσους? 35 με 45 λεπτά, ανάλογα το φούρνο μας, μόνο στον αέρα. Α, μόνο μην στον βάλουμε αέρα. Αντιστάσεις, ναι, γιατί μπορεί να μας κάψει ή το πάνω ή το κάτω. Mm. Και για 35 με 45 λεπτά στους 160 μόνο. Καθόλου σιγά, παραπάνω. Σιγά. Προσοχή το φούρνο σας για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το όμορφο. Να φάνε γύρω στα 6 με 8 άτομα και να πεινάτε να τη φάτε μόνοι σας. Εξαιρετικό, παιδιά. Αυτό είναι κυρίως να ξέρετε. Μπορείτε να το βάλετε και σε ένα μπουφέ ή σε ένα βραδινό κάλεσμα. Ή το βράδυ, τώρα αν μαζευτείτε 2-3 άτομα, όχι παραπάνω. Να το τιμήσετε. Βέβαια, μπορείτε να το βάλουμε και σε πυρέξ, να ξέρεις εσύ. Και σε πυρέξ, ναι, ορίστε. Και να το απλώσουμε, να γίνει όλο. Εγώ θα στη βάλω εδώ. Βάλτε την πίτα. Ναι. Να φάτε μετά όλοι. Εννοείται. Γιατί τι να μας κάνει μας αυτό το κομματάκι εδώ, τόσα άτομα. Ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρεσί Χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή αντάμωση. Από μακριά.